Είσαι σε ένα άλλο θέμα και αυτό είναι η αυτοσυγχώρεση και το αίσθημα της αθότητας. Όπως έχω αναφερθεί, έχουμε γεννηθεί σε μια κοινωνία που μας έχει ποτίσει με την ιδέα της αμαρτίας, της ενοχής και της απομάκρυνσης από το Θείο και την αγάπη του Θείου και άρα την αναξιότητα της ευτυχίας, ότι δεν αξίζω ευτυχία αφόσον είμαι αμαρτωλός. Και αυτό ίσως το έχουμε ξεπεράσει σε κάποιο συνειδητό επίπεδο, αλλά αυτές οι εγγραφές υπάρχουν στο υποσυνείδητο. Τώρα, όταν υπάρχει το αίσθημα της ενοχής, ποια είναι τα αποτελέσματα? Πρώτο, νιώθω εκτός χάριτος, εκτός αγάπης του Θεού. Δεν νιώθω ότι αξίζω την ευλογία, την αυθονία, την αγάπη, την ευτυχία. Και μάλλον δεύτερο βήμα, περιμένω τιμωρία. Περιμένω αρνητικά πράγματα να συμβαίνουν, επειδή αυτό πρέπει να συμβεί στον αμαρτωλό. Τώρα, εγώ δεν πιστεύω στην τιμωρία και δεν πιστεύω στην αμαρτία. Και δεν πιστεύω στην κόλαση. Και δεν πιστεύω στο διάβολο. Γι' αυτό μου λένε αιρετικός. Για μένα είναι αλλιώς τα πράγματα. Υπάρχει... υπάρχει μόνο ο Θεός και υπάρχει μόνο η εξέλιξη. Okay? Διάβολος δεν μπορεί να υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία θετική συνειδητότητα που δημιουργεί όλα. Ο λεγόμενος διάβολος δεν είναι τίποτα άλλο παρά το εγώ μας, που αντιδράει και αξιοποιεί την ελευθερή βούληση να λειτουργήσει ενάντια στους νόμους της φύσης. Δεν υπάρχει τιμωρία γι' αυτό, αλλά υπάρχει επιστροφή, ο νόμος του κάρμα, που δεν είναι τιμωρία, είναι απλώς εκπαιδευτικό σύστημα. Βιώνω αυτό που κάνω, αυτό που εκπέμβω, για να μάθω μέσα από αυτό. Είναι ένα feedback mechanism, ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης, όπου συμπεριφέρω με έναν τρόπο, γυρίζει σε μένα αυτή η συμπεριφορά, όχι να υποφέρω, αλλά για να μάθω πώς νιώθει κάποιος όταν λειτουργεί, όταν εμείς λειτουργούμε αυτόν τον τρόπο, και είναι εξελικτό. Τότε υπάρχει, δεν υπάρχει τιμωρία, υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχουν γεγονότα που συμβαίνουν όχι για να μας τιμωρήσουν, αλλά για να ευνοήσουν την εξέλιξή μας. Τώρα, όταν εγώ νιώθω ένοχος, πρώτο-πρώτο, υποσυνείδητα, δεν επιθυμώ το καλό μου. Δεν επιθυμώ την υγεία μου, την επιτυχία μου, την ευτυχία μου. Και μη επιθυμώντας αυτά, το κάνω σαμποτάζ. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που όταν τα πράγματα πάνε πολύ όμορφα, πανεκουβάλλονται και κάνουν σαμποτάζ. Εντάξει. Και έτσι δεν έλκομαι μία όμορφη πραγματικότητα. Δεύτερο, είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για το καλό μας. Ο άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του δυσκολεύεται να καθορίσει μία ώρα κάθε πρωί για την φροντίδα του εαυτού του. Εντάξει, για την αγάπη για τον εαυτό του μέσα από μία σειρά τεκτικές. Δεν είναι η μόνη αιτία που κάποιος δεν κάνει αυτό, μπορεί να έχει ένα κόλλημα με την ελευθερία και κάτι τέτοιο, όμως αν δεν αγαπάω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να συντηρήσω σε ένα σταθερό πρόγραμμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τρίτο, είμαι πιο επιρρεπής προς αυτοκαταστρεφτικές τάσεις. Είναι πιο εύκολο να καπνίσω, είναι πιο εύκολο να κάνω πράγματα, να τρώω λάθος, να πίνω, να πέσω τζόγκο, να κάνω πράγματα που με βλάπτουν, γιατί υπονομεύω με τον τρόπο αυτό την ευτυχία μου. Τέταρτο, χαίρομαι πάρα πολύ να εντοπίζω τις αμαρτίες των άλλων, γιατί νιώθω ανακούφιση.
ότι δεν είμαι μόνο εγώ που είμαι κακός. Και ψάχνω να βρω τα ελαττώματα των άλλων, να τα λέω, να τρέφουμε πάνω σε αυτά και χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω τον άλλον να είναι, να έχει ελαττώματα. Πέμπτο, πιο εύκολο νιώθω απόρριψη ό,τι και να κάνει ο άλλος. Ό,τι και να κάνει, φτιάχνω μία απόρριψη μέσα μου. Μου χαμογελάει, σκέφτομαι ότι με χαμογελάει διπρόσωπα. Κάτι καπάχει πίσω από αυτό. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι με αγαπούν οι άλλοι, ότι με δέχονται οι άλλοι, ότι με θέλουν οι άλλοι. Εντάξει. Τότε πιο εύκολο θίγομαι, πιο εύκολο νιώθω απόρριψη, πιο εύκολο θυμώνω, επειδή η ανοχή μου με εμποδίζει να νιώθω την αγάπη και την αποδοχή των ανθρώπων γύρω μου. Και διαστρεβλώνω την πραγματικότητα. Έκτο ή έβδομο, δεν ξέρω που βρισκόμαστε, έχω λιγότερη κατανόηση για τους άλλους. Η κατανόηση και η αγάπη και η συγχώρεση είναι πάντα το ίδιο για μας και τους άλλους. Δεν δέχομαι τον εαυτό μου, δεν δέχομαι τους άλλους. Δεν συγχωρώ τους άλλους, δεν συγχωρώ τον εαυτό μου. Δεν κατανοώ τον εαυτό μου, δεν κατανοώ τους άλλους. Εντάξει. Τότε η κατανόηση του εαυτού μου, η αποδοχή του εαυτού μου, η αγάπη και σεβασμό προς τον εαυτό μου αυξάνει όλα αυτά για τους άλλους ανθρώπους. Εντάξει. Και βέβαια νιώθουμε αποξένωση από το Θείο και από τους ανθρώπους. Τότε η ενοχή δεν μας βοηθάει να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μακάρι να μας βοηθούσε. Αλλά εγώ βλέπω το αντίθετο. Συνήθως επαναλαμβάνομαι αυτό για το οποίο νιώθουμε ενοχή. Παρά να μην το επαναλαμβάνομαι, επειδή νιώθουμε αποχή, μας τραβάει και το ξανακάνουμε και το ξανακάνουμε. Και έτσι δεν το βλέπω σαν κάτι που μας βοηθάει στην εξέλιξή μας. Άρα, για ποιο λόγο να υπάρχει ενοχή? Η ενοχή είναι πολύ χρήσιμη σαν στιγμαία συνειδητοποίηση ότι η συμπεριφορά μου δεν αρμόζει με την συνείδησή μου. Αυτό το θέλουμε. Θέλουμε να συνειδητοποιήσουμε τις φορές που η συμπεριφορά μας δεν αρμόζει με την συνείδησή μας, που κάνουμε σε κάποιον κάτι που δεν θα θέλαμε να κάνει σε εμάς. Αυτό είναι ενσωματωμένο μέσα στο νου μας και είναι από την ανώτερη διάνοια. Αλλά τι έγινε? Από την ανώτερη διάνοια το πήρε μέρος το υπερεγώ, του Φρόιντ. Και άρχισε να μας μαλώνει και να μας κατηγορεί. Άλλο όπως το βλέπει ο ανώτερος αυτός, μία λαθασμένη συμπεριφορά σαν ευκαιρία να μάθουμε και να προχωρήσουμε, και άλλο ο μηχανισμός της ενοχής, όπου νιώθω ότι τώρα είμαι κακός άνθρωπος και δεν αξίζω αγάπη και πρέπει να περιμένω κάποια μορφή τιμωρίας ή πρέπει να τιμωρήσω εγώ τον ίδιο τον εαυτό μου. Τότε η ενοχή είναι χρήσιμη για να συνειδητοποιώ ότι δεν είμαι τέλειος, έχω δρόμο, έχω πράγματα να διορθώσω και να συνειδητοποιήσω τι θέλω να διορθώσω, σαν ερέθισμα για αυτογνωσία και αυτοβελτίωση. Από τη στιγμή που γίνεται ταύτιση, είμαι ένοχος, δεν είμαι καλός, έχει γίνει καταστρεφτικό, μας καταστρέφει. Εντάξει, το ότι έχει χρησιμότητα σαν κάτι που ξεκινάει μία διαδικασία. Τώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας ποια είναι αυτή η διαδικασία. Μερικοί από εσάς ίσως έχετε ακούσει 10 φορές, αλλά θα το ξαναπώ. Νιώθω ένοχος. Τι κάνω? Πρώτο βήμα, ποιος θυμάται από εσάς που το έχετε ακούσει? Μετά αυτή. Ζητάω συγγνώμη. Πρώτο βήμα. Αναγνωρίζω ότι δεν ήμουν εντάξει. Είναι σημαντικό αυτό.
Και πηγαίνω και λέω, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Ένιωσα αδικία, ένιωσα θυμό, ένιωσα φόβο. Δεν ήθελα να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο. Δεν ήθελα να σου πω το ψέμα, δεν ήθελα να σου επιτίθομαι. Συγγνώμη. Εντάξει. Δεν ήθελα να παρκάρω έτσι και να σας εμποδίσω. Συγγνώμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και μια χαμένη λέξη. Γιατί το εγώ μας δεν μας αρέσει καθόλου. Δεν αρέσει καθόλου στο εγώ να δεχτεί ότι πράγματι δεν ήταν εντάξει. Εντάξει. Okay, τότε το πρώτο βήμα είναι να ζητήσω συγγνώμη από τον άνθρωπο ή την ομάδα ανθρώπων όποιος ήταν. Δεύτερο βήμα. Να προσπαθήσω να διορθώσω οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να έχει γίνει. Αν έχω κλέψει χρήματα, να τα επιστρέψω. Αν έχω πει ψέματα, να τα διορθώσω. Δηλαδή, να βρω κάποιο τρόπο. Τώρα, δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Εντάξει. Αλλά όταν είναι εφικτό, να το διορθώσω. Δεν χρειάζεται, αλλά μερικοί άνθρωποι το βρίσκουν χρήσιμο. Αν δεν μπορώ να το διορθώσω αυτό που έγινε, να κάνω κάποια μορφή ανιδιωτηρή προσφοράς. Αυτό υπάρχει και στο χριστιανισμό, αλλά και στο Ινδουισμό, σε άλλες θέσεις. Να πάω κάπου και για κάποιες μέρες, για κάποιες μήνες, να υπηρετώ, να βοηθάω ανθρώπους, σαν ένα τρόπο μετάνοιας ή διόρθωσης. Δεν μπορώ να διορθώσω αυτό που έκανα, αλλά διορθώνω την πραγματικότητα γενικά, με το να κάνω κάποια μορφή εθελοντική προσφορά. Εντάξει. Ότι μπορείτε να έρθείτε εδώ και να διορθώσετε όλες τις ενοχές σας με την αδιατηρή προσφορά. Όποτε θέλετε. Αυτό δεν μειώνει το κάρμα. Μειώνει το κάρμα αν δεν το κάνω με ταύτιση. Αν το κάνω με ταύτιση, δεν μειώνει το κάρμα. Αλλά αν το κάνω, γιατί το έχω ακούσει από τους βουδιστές κάποιες φορές και το θεωρώ λάθος, κάνω αυτό για να κερδίσω πόντους στο παράδεισο. Δεν. Ό,τι κάνω για να κερδίσω κάτι ή ό,τι κάνω από φόβο, δεν ισχύει για μένα. Θα το κάνω από αγάπη, από απόλυτη ιδιοτέλεια, ναι. Ούτε να κερδίσω πόντους στο παράδεισο, ο Θεός θα με αγαπήσει. Δεν πιστεύω ότι η αγάπη του Θεού αγοράζεται με κάτι. Είναι δεδομένη. Είναι εκεί. Εντάξει. Τρίτο βήμα. Να αξιοποιήσω αυτή την εμπειρία για την αυτογνωσία. Που σημαίνει τι? Να ανακαλύπτω τις αιτίες της συμπεριφοράς μου. Δηλαδή, ποιοι φόβοι, ποιες προσκολήσεις, ποιες ανάγκες με οδήγησαν σε αυτή την συμπεριφορά. Να βρω πεπιθήσεις, να βρω προσκολήσεις, να βρω φόβους. Τώρα, γενικά, οι αρνητικές μας συμπεριφορές ή μάλλον οι ανήθικες συμπεριφορές μας έχουν δύο πηγές. Ο φόβος, νιώθουμε κίνδυνο και συμπεριφερόμαστε αμυντικά, ή η έντονη επιθυμία, η προσκόλληση. Ο φόβος, ας πούμε, της απόρριψης ή της καταπίεσης μπορεί να με κάνει να συμπεριφέρομαι επιθετικά προς έναν άνθρωπο. Η μεγάλη η ψευδαίσθηση ότι η ευτυχία μου βρίσκεται σε μια άλλη γυναίκα, το μπορεί να με οδηγήσει να πατάω την γυναίκα μου. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα έντονης επιθυμίας και η προσκόλληση, μία ψευδαίσθηση. Ότι οι αιτίες που μας βγάζουν από την ενάρετη ζωή είναι ο φόβος και η ψευδαίσθηση. Η μεγάλη επιθυμία για κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και μας κάνει να κάνουμε στον άλλον αυτό που δεν θα θέλουμε να κάνει σε εμάς. Στις δύο περιπτώσεις θέλουμε να ανακαλύψουμε τον μηχανισμό της συμπεριφοράς αυτής. Τέταρτο βήμα.
να συλλάβουμε ένα διαφορετικό τρόπο αντίδρασης προς το ίδιο ερέθισμα. Με ποιο άλλο τρόπο μπορώ να σκέφτομαι, να νιώθω και να συμπεριφέρομαι. Δηλαδή, ίσως ζητάτε από μένα να νιώθω την αξία μου, ώστε να μην χρειάζεται να προστατεύω την αξία μου με τον επιθετικό τρόπο που το κάνω. Καταλαβαίνετε? Ή να μην χρειάζομαι να πω ψέματα επειδή φοβάμαι την κριτική ή την απόρρευση των άλλων. Okay. Τότε εντοπίζω τώρα το νέο τρόπο σκέψης. Και έτσι αυτή για μένα είναι η πραγματική μετάνοια. Η μετάνοια είναι η αλλαγή του τρόπου που σκεφτόμαστε. Μετανού. Okay. Μετάνιωσα. Δεν θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο. Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι. Άλλαξε τις πεπιθήσεις που με οδήγησαν μέχρι τώρα να νιώθω έτσι και να συμπεριφέρομαι έτσι. Και τότε έχουμε αξιοποιήσει το ερέθισμα και την ίδια την ενοχή για το λόγο που υπάρχει, που είναι η εξέλιξη. Και όχι να βυθίζομαι στο αίσθημα της ενοχής και της αυτοκαταστροφής και της επιθετικότητας προς τους άλλους λόγω της ενοχής μου. Καταλαβαίνετε? Τότε τα πρώτα τέσσερα βήματα. Συγγνώμη, το διορθώνω αν μπορώ, αναλύω τις αιτίες της συμπεριφοράς μου και βρίσκω ένα άλλο τρόπο σκέψης. Και τότε αυτή η εμπειρία την αξιοποιούμε για το λόγο που υπάρχει. Όλες οι εμπειρίες υπάρχουν για την εξέλιξη. Οι εμπειρίες που είμαστε θύματα υπάρχουν για την εξέλιξη. Οι εμπειρίες που είμαστε θύτες υπάρχουν για την εξέλιξη. Εμείς έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα ότι οι εμπειρίες που είμαστε θύματα είναι οι εμπειρίες για εξέλιξη. Αυτό κάπως το έχουμε δεκτεί. Όχι εκεί πάρα πολύ, αλλά όταν το θυμόμαστε. Αυτό που είναι πιο δύσκολο να χωνέψουμε είναι ότι όταν είμαστε οι εμπειρίες που είμαστε θύτες, αυτές είναι οι κυπείς εμπειρίες για την εξέλιξη. Εντάξει. Και έτσι αξιοποιούμε από εδώ και πέρα και τις δύο εμπειρίες, και σαν θύμα και σαν θήτη, σαν ευκαιρίες να συνειδητοποιώ την αλήθεια. Το πέμπτο βήμα είναι να συγχωρέσω τον εαυτό μου. Εντάξει, αφού έχω κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, τώρα συγχωρούμε τον εαυτό μας. Έχουμε αξιοποιήσει την εμπειρία για το λόγο που υπάρχει ή που υπήρξε. Και το έκτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσω ότι δεν ήμουν καν ένοχος από την αρχή. Γιατί αυτό? Δεν ήμασταν ένοχοι από την αρχή για δύο λόγους. Πρώτος λόγος είναι ότι είμαστε το φως πίσω από το φιλμ. Ο νους μας έχει κάνει λάθη. Το σώμα μας μπορεί να έχει ακούσει το νου και να κάνει λάθη. Γιατί ο νους βασικά λέει το σώμα τι να κάνει. Εντάξει? Αλλά εμείς δεν είμαστε ο νους και δεν είμαστε το σώμα. Είμαστε η αγνή συνειδητότητα πίσω από το νου και το σώμα. Αυτό σημαίνει τι? Έχουμε κάθε ανάγκη και κάθε όφελος να διορθώσουμε το νου και το σώμα, αλλά αυτό δεν αφορά την αθότητά μας. Μέσα στο χώρο και στο χρόνο, ό,τι κάνει το σώμα θα έχει συνέπειες. Δεν θα είναι τιμωρία, δεν αποτελεί ανοχή, αλλά οι συνέπειες θα υπάρχει. Κάτι τι που επιλέγω να κάνω με το σώμα και με το νου θα έχει συνέπειες μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Και αυτό με βοηθάει να βελτιώσω το σώμα και το νου. Καταλαβαίνετε? Από εκεί και πέρα, η αξία μου δεν είναι αυτό που αλλάζει εδώ. Η αθότητά μου και η αξία μου σαν ψυχή είναι το φως πίσω από το φιλμ. Από το φιλμ και κάτω και πέρα είναι ο χώρος και ο χρόνος. Ότι το σώμα μου, ο νους μου κάνουν λάθη. Χρειάζονται εξέλιξη και διόρθωση. Αυτό όμως που πραγματικά είμαι δεν επηρεάζεται ούτε θετικά
ούτε αρνητικά. Ό,τι κάνει η εικόνα στην οθόνη δεν αλλάζει το Θεό. Ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται. Είναι ένα δεδομένο. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος που δεν είμαι ένοχος. Ο δεύτερος λόγος που δεν είμαι ένοχος είναι ότι δεν μπορώ να δημιουργήσω την πραγματικότητα του άλλου. Μπορώ να είμαι μόνο το μέσον. Και ο άλλος δεν μπορεί να είναι ποτέ η αιτία της δικής μου πραγματικότητας, μπορεί να είναι μόνο το μέσον. Η αιτία της δικής μου πραγματικότητας είναι το κάρμα, η επιλογή μου σαν ψυχή και καθρέφτισμα. Η αιτία της πραγματικότητας του άλλου είναι το κάρμα, η επιλογή του και, το καθρέφτισμα δικών των πεπιθήσεων. Ότι αν για κάποιο λόγο, κάποια στιγμή, είχαμε μία σύμβαση με μία ψυχή να κάνω κάτι ώστε να στενοχωρηθεί ή να έχει και σωματική ακόμα βλάβη, βεβαίως θέλω να διορθώσω αυτό που έκανα, αλλά δεν ήμουν ποτέ η αιτία. Είμαι μόνο το μέσον, όπως ποτέ δεν είναι ο άλλος η αιτία, αλλά μόνο το μέσον. Τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο άλμα στο σύστημα πεπιθήσεών μας, που σημαίνει η πλήρη ιδιοκτησία της ευθύνης για την πραγματικότητά μας. Και όταν κάνουμε αυτό, δεν έχουμε να συγχωρούμε κανέναν, γιατί δεν χρεώνουμε κανέναν για τίποτα. Και όταν κάνουμε αυτό, δεν χρεώνουμε τον εαυτό μας για την πραγματικότητα του άλλου. Θέλουμε να διορθώσουμε και κάνουμε αυτά τα 6 βήματα να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα, σε μία συζήτηση που είχαμε εδώ στη Μυρονόντα πριν από μήνες, κάποιος που είχε ενοχές για κάτι που έκανε, τον ρώτησε, okay, τι θα κάνεις σε αυτό. Αλλά θα θυμηθώ ότι είμαι το φως πίσω από το Θεό. Σου λέω, παιδί μου, υπάρχουν 6 βήματα. Πήγες στο 6ο. Υπάρχει να ζητάς συγχώρεση, να το διορθώσεις, να κάνεις την ανάλυση, να κάνεις την διόρθωση και μετά να συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Εντάξει. Τώρα, οι πνευματικές αλήθειες είναι καμία φορά επικίνδυνες. Επικίνδυνες. Εντάξει. Θέλω σωστή εφαρμογή. Είμαι το φως πίσω από το φιλμ. Αυτό το κάνω όλη την διαδικασία. Εντάξει. Τότε ας μην αξιοποιούμε λάθος αυτό το πράγμα, εντάξει. Τώρα, θέλω να σας διαβάσω μία λίστα από πεπιθήσεις που θα μας βοηθήσουν να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για κάτι. Είναι οι πεπιθήσεις που μπορείτε να... και είναι με κάποιο τρόπο γραμμένα στα χαρτιά που σας έδωσα απόψη, εντάξει. Δεν χρειάζεται να τα γράψετε. Απλώς ακούστε τα. Γιατί σε λίγο θα κάνουμε την άσκηση TAT για την αυτοσυγχώρεση. Okay. Θα επιλέξουμε κάτι για το οποίο θέλουμε να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας. Τώρα, μπορεί να θέλετε να συγχωρέσετε τον εαυτό σας για κάτι που πράγματι χρειάζεται συγχώρεση, επειδή πράγματι συμπεριφερθήκατε με τρόπο που δεν εγκρίνετε εσείς. Ή μπορεί να...